κάνει μανσόν και μαντό. Κι έτσι τώρα δεν κρυώνει, κάνει σκι μόνη στο χιόνι. Θέλει να παραγγείλετε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας και όχι αυτή που μας λέγανε όταν ήμασταν παιδιά που μας κοροϊδεύανε συνέχεια γιατί υπήρχε στη μέση σεξ. Μας λέγανε άλλες ιστορίες και εμείς όπως ήμασταν παιδιά τα πιστεύαμε γιατί όταν είσαι παιδί ότι σου λέει το πιστεύεις. Εγώ να φανταστείς πίστευα όταν ήμουν παιδί ότι πίσω από τα τουρκοβούνια είναι Τούρκοι. Μέχρι τα 14 μου χρόνια η μάνα μου με έπλαινε σε σκάφη εκεί να δεις φολκλόρ. Προεφηβική ηλικία τέθηκε το ερώτημα ποιος παίρνει τα παιδιά μας λένε ο πελαργός λέμε πάει καλά. Όμως άμα δεν υπάρχουν προσβάσεις σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γίνονται αυτά γιατί όλα τα παιδιά δεν μάθαμε το ίδιο πράγμα. Άλλα παιδιά μαγαλώνουν τα φέρνουν το τρένο με φορτωτική. Άλλα ότι μας τα δίνει η τράπεζα. Άλλα ότι τα στέλνει η Αμερική, άκου ρεαλιστική άποψη. Και άλλα ότι τα γλωσσάνε μέσα σε αυγά κάτι καλές κυρίες με τη βοήθεια του γυναικολόγου. Αυτή δεν την άποψη την είχε ο γιος του γυναικολόγου. Μία μέρα άκουσα τη λέξη γαμίση. Ρώτησα να μου πούνε τι είναι, μου είπανε μόλι τη Ιαπωνία. Όμω εμένα δεν με έφτανε αυτό, ήθελα να μάθω αν το Τόκιο είναι πιο ωραίο αυτό το λογαριασμό. Το Τόκιο μου λέει ο πατέρα μου αγόρι είναι η πρωτεύουσα. Ενώ το Ρίσι είναι κάτι σαν τη Θεσσαλονίκη, α πούμε, στην πρωτεύουσα. Οπότε στη γεωγραφία όταν αναφερθήκαμε στην Ιαπωνία ήξερα τα πάντα γύρω από το σεξ. Γυρνάω στο σπίτι του, λέω τι ψέματα είναι αυτά, ρε πατέρα μου. Λέει τι άσου λέγα μόνη μου. Όσο πιο αργά να καλύψει η πρωτεύουσα, τόσο πιο πολύ θα την τιμήσει. Αλλά πού μόλι ανακάλυψα εγώ την πρωτεύουσα, κρατιόμουν. Δεν κρατιόμουν. Και τότε κατάλαβα ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Για μια αφηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει και κερδάσει και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραχή. Και είναι αυτό που σε άγει και σε φέρει. Την ώρα που γουστάρεις κάποια να σου βάλει χέρι. Κι όποιος κάνει ό,τι καλά το ξέρει. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ στο τελικό. Και θυμάμαι και τη μέρη από κάτω που κάνει στον κόμενο φλογέρα και σπαγκάτω. Και του φωνάζω σκύλησε μου τον πάτο που νέστησε και φτιάχτηκα και εγώ κανονικά. Και μετά στο σπίτι με τον Τάσο το συμμαθητή μου που λέγε να του τον πιάσω. Και εγώ τη μαμά με πιάσει εκείνος πρώτα και άνοιξε η πόρτα και μας έπιασε η μαμά. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Για γρία θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κράση και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραχή. Και είναι αυτό που σε άγει και σε φέρει. Την ώρα που γουστάρεις κάποιον να σου βάλει χέρι. Κι όποιος κάνει ό,τι καλά το ξέρει. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ στο τελικό. Και άσε που θυμάμαι την ονάα μου τη φοράδα που ερχόταν κάθε Πάσχα να μου φέρει τη λαμπάδα. Κι είπε το παιδί δεν μου γυάλισε για μάγκας. Θα γίνει νικητάκας, θα γίνει ναρκητής. Αλλά εγώ το είχα πια αποφασίσει. Απαιτήθη μαλακία τη φλανάκι το γαμίσει. Κι ως που να το που θα με συγκλονίσει. Θα ταξιδεύω μόνος μου στον δρόμο της τροπής.